Γεια σας παιδιά, πώς τα περνάτε? Είμαι ο Μάνος και καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο του Napoleon Total War, Napoleon Total Faction. Το mod που μας δίνει την ευκαιρία να παίξουμε την Ελλάδα. Λοιπόν, έχω παίξει μερικούς γύρους, όχι βέβαια κάνοντας πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει. Προσπάθησα απλά μόνο και μόνο να περάσω κάποιους γύρους για να μπορέσω να φτιάξω λίγο την οικονομία. Όπως βλέπουμε έχω ανέβει λίγο στην οικονομία. Μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να φτιάξω εδώ το κτίριο, ένα καλύτερο μουσείο για να ανεβάσω αυτά εδώ τα στατιστικά που βλέπουμε. Το καλό τώρα είναι ότι έχω δύο λιμάνια, ένα αυτό που είχαμε από πριν και ένα αυτό που κερδίσαμε, το οποίο αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξω αυτά εδώ τα καράβια. Γιατί αν του πω να κάνουμε μία αλλαγή, θα κάνει μία αλλαγή, αλλά για να κάνει ας πούμε οικονομίας το λιμάνι. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και τα δύο. Άρα δεν πάμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε ένα να έχουμε για οικονομία και ένα να μπορούμε να βγάλουμε καράβια για ναυμαχίες. Έφτιαξα στρατό που είναι ο στρατός. Ναι, άφησα δύο, ώστε να μην έχω πρόβλημα, γιατί όταν παίρνουμε το στρατό μας μέσα από την πόλη που είχε προβλήματα, πέσανε τα νούμερα. Αφήνοντας λοιπόν δύο στρατό, μπόρεσα αυτό να το αφέρω στο 0 και χωρίς βέβαια να πάρω φόρους, έτσι, για να μην έχω κάποιο πρόβλημα. Ο στρατός μου είναι εδώ. Έβγαλα λοιπόν τελικά 4 κανόνια, πεζικού βέβαια, επειδή έχουν καλό ηθικό. Έχω αυτές εδώ τις μονάδες. Προσπάθησα να κάνω και μια διπλωματία με αυτές εδώ πέρα τις χώρες που μπορώ. Μόνο αυτοί εδώ πέρα θέλανε να γίνουν και σύμμαχοι χωρίς να πληρώσω. Έτσι, ενώ στη Ρουμανία και στην Αυστρία ήθελα να τους πληρώσω και από πάνω. Φυσικά και δεν τους πλήρωσα και θα πάω να τους κάνω και ντου. Έτσι. Άλλωστε είναι και το quest που πρέπει να κάνω, το campaign το οποίο πρέπει να κάνω, έτσι, να κερδίσω. Από την άλλη, περάσαν οι γύροι, διορθώθηκε αυτό, επιδιορθώθηκε και το συγκεκριμένο κτίριο. Άρα, σε έναν γύρο ξεκλειδώνουμε αυτό εδώ, το ability, και ξεκλειδώνω και αυτό εδώ πέρα το ability, για να έχουμε περισσότερο κέρδος. Πήγε πάρα πολύ καλά, άρα έχω φέρει και το στρατό μου εδώ για να μπορέσω στον επόμενο γύρο να κάνω ντου. Πατάμε λοιπόν να τρέξει ο γύρος. Πάμε να πάρουμε και εκείνο εκεί. Το κομμάτι. Εδώ είναι η αυτός είναι πεντάστερος και τετράστερος. Χοχοχοχο. Ωραία. Και ήρθε η μεγάλη στιγμή. Εδώ μας λέει τι έχει κάνει, ποιο ολοκληρώθηκε και πού πάει. Για να δούμε αυτό. Αυτό είναι μείον 2. Θα μας το χαμηλώσει. Και θα κάνει και recruit slot in your home reunion. Για να δούμε. Λοιπόν, α, πάει εδώ, ναι, αυτόματα. Για να δω, αυτό εδώ είναι... Αυτό βολεύει γιατί θα κερδίζω παραπάνω χρήματα. Θα ξοδεύω μάλλον λιγότερα χρήματα. Και αυτό εδώ είναι... Συμπέντε Army Campaign Movement. Α, να προχωράνε πιο μακριά. Όχι, θα πάρουμε αυτό εδώ προς το παρόν. Αυτό εδώ είναι... να ενεργοποιήσει το διαμάντι για τα άλογα. Από εδώ έχουμε... Ναι... Happiness... Συν 10 Technology Research Rate. Και έχει και αυτό, by mine... Βέβαια τώρα, εάν με ρωτήσετε, αυτό το μείον 5% health είναι καλό ή κακό, δεν ξέρω, λογικά πρέπει να είναι καλό. Έτσι. Αυτό είναι το, άμα έχεις ένα θέμα λίγο με τα αγγλικά, έχεις ένα θέμα, τέλος. Να κάνουμε, να πεθάνουμε δεν μπορούμε.
Λοιπόν. Αυτό θα επιλέξω. Θα επιλέξω αυτό να κάνουμε εδώ αυτά τα army για να κερδίζουμε. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι μείον 5% λιγότερο θα μου κοστίζει. Άρα αυτό πρέπει να είναι και εδώ. Ότι θα είναι μείον 5% κέρδος στο health. Τέλος πάντων. Και επιλέγουμε ετούτο εδώ. Για αυτό εδώ. 11 γύρι. Τουλάχιστον τα έχουμε φτιάξει αυτά. Εδώ είναι, είπαμε, είναι για τα καράβια μας. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο προς το παρόν. Και είναι η ώρα να πάμε να κάνουμε ντου. Παίρνουμε το στρατηγούλι. Και του λέμε στρατηγέ. Ντου. Military και trade. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Οκ. Οκ. Χου. Έχει καλό στρατό. Βέβαια, εμείς έχουμε τα κανόνια. Θα του κάνουμε αυτό εδώ, να τον κρατήσουμε μέσα. Αρμιστρατός είναι full. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 μονάδες έχει. Μπάραξ σε δεύτερο επίπεδο. Και Grand Opera House στο τρίτο επίπεδο. Εντάξει. Καλά είναι. Αυτό εκεί. Αυτό, αν έχουμε να φτιάξουμε κάτι άλλο για να δούμε. Όχι. Όχι. Εδώ μπορώ να το φτιάξω αυτό. Για να, βέβαια θα το φτιάξουμε αυτό. Αφού μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο κέρδος. Αυτό είναι στο τρίτο. Αυτό φτιάχνεται. Και από τα Βαλκάνια έχουμε... Ναι, μόνο για τείχη. Άμα θέλουμε να φτιάξουμε τείχος. Ωραία, ωραία. Άρα περνάμε στον επόμενο γύρο για να δούμε. Μας λέει τώρα ότι... Ναι, δυστυχώς τώρα είμαστε στο μείον. Τώρα είμαστε στο μείον. Πάμε στον επόμενο γύρο να δούμε τι θα κάνουμε. Και αν... Να το να. Μας κάνει του. Βγαίνει λοιπόν. Attack. Επίθεση. Ο Ρουσάκης λοιπόν, αυτός ο Ρουσάκης μας έχει σώσει. Με τον Σεβάστιαν Νικολαεύσκι. Για να δούμε. Η πόλη είναι μέσα που θα βγει. Έχει δέντρα, από εκεί που είμαστε έχουμε και ύψωμα. Α, αυτό σας βοηθήσει στα κανόνια. Να δούμε πώς θα είναι ακριβώς. Εδώ, με αυτό εδώ το ύψωμα. Εδώ έχει πιο πολύ ύψωμα. Νομίζω είναι τα ανάποδα, είναι αυτό το ύψωμα. Το ανοιχτό χρώμα, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε τώρα. Το ανοιχτό χρώμα ή το σκούρο. Είναι το ύψωμα. Έλα. Άμα την πάρουμε την πόλη. Λοιπόν, άρα, μάλιστα, άρα τα σκούρα. Το σκούρο είναι δηλαδή κάτι σαν ύψωμα. Λοιπόν, εδώ είναι η πόλη. Εμείς είμαστε εδώ. Το κακό είναι ότι έχουμε τα ύψωματάκια. Άρα, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Πώς παίζουμε εδώ τώρα. Με το ύψωμα. Λοιπόν,
Καλά, στο κάνουμε τώρα έτσι και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ το στρατό. Για να μπορέσουμε να βάλουμε λίγο τα κανόνια πιο μπροστά. Τα κανόνια είναι αυτά εδώ. Έχουμε λοιπόν 4 μονάδες. Να βάλουμε... Τι να βάλουμε τώρα. Θα βάλω 2 μονάδες. Άμα τραβηχτώ λίγο πιο πίσω, αλλά και πάλι... Ναι, να τραβηχτούμε λίγο. Βλέποντας και κάνοντας. Πάμε λοιπόν 2 μονάδες εδώ. 4 μονάδες. Έτσι εδώ. Οι άλλες 4 μονάδες θα μπουν εδώ. Τα άλογα θα μπουν απεπαέ. Έχουμε τις μονάδες μας, το στρατηγούλι μας θα τον φέρουμε. Χαζομάρα έκανα. Δεν έβαλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, θα τραβήξουμε από εδώ μία γραμμούλα. Να φέρουμε τούτα εδώ. Έτσι εκεί. Ωραία. Και πάμε τώρα και βλέποντας και κάνοντας. Α! Ξεπεζέψτε. Έτσι. Εσύ έλα πιο πίσω. Μη φας καμιά δέσποτη. Και πάμε. Έρχονται κατευθείαν. Ας πάρουμε και τα άλογα, τις 3 μονάδες, ας τις φέρουμε εδώ μέσα, να κρυφτούνε. Παίξουμε και λίγο κρυφτούλι. Το καλό είναι αυτός ότι δεν έχει καθόλου κανόνια. Ωραία. Και ξεκινάει να έρχεται. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το τέλος. Το ίδιο και εδώ. Επειδή έρχονται λίγο διαγώνια όπως βλέπουμε, ας τους πάρουμε λίγο να τους τραβήξουμε έτσι προς τα εδώ. Normal, δεν χρειάζεται να τρέχουν να μην τους κουράσουμε. Τα άλογα έρχονται. Και όπως βλέπετε και αυτός έρχεται normal, άμα τα βάζεις και τρέχουνε, κουράζονται. Το στρατό του normal έρχεται και αυτός. Έρχεται εντελώς πλάγια. Για να δούμε πώς θα πάει. Θα βαρέσουνε. Ναι, μα αυτό είναι το κακό. Όπως βλέπουμε επηρεάζει το ύψος τα κανόνια. Θα περιμένει να τους δουν τελευταία στιγμή. Α, είναι και εκτός εμβέλειας.
είναι και εκτός εμβέλειας. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Ας το πάμε λίγο γρήγορα, αλλά μισό λεπτό τώρα, γιατί εδώ έχουμε και τα άλογα. Χούσαρς, εξιντάρια. Λοιπόν, έρχεται εδώ από τα πλάγια, όπως βλέπουμε. Έλα, έλα, ταλαιπωρείς έτσι. Υποτίθεται τώρα τα άλογα μου είναι κρυμμένα. Για πάμε λίγο πιο γρήγορα. Οπ, ξεκινήσανε βαράνε. Αλλά τι να βαρέσουνε, σιγά μη φύγει η βολή να πάει από πίσω. Και ξανάρχονται. Πάμε, πάμε να κάνουμε ένα ντου. Πάμε. Ω, κοκκίνησε ο τύπος. Κάτι βολίδες πέφτουν από εδώ πέρα πίσω. Χάνει αρκετό στρατό και γρήγορα, καλό αυτό, γιατί πέσαν και τρεις μονάδες πάνω του. Καλά πάμε προς το παρόν. Θέλω να πιστεύω. Έρχεται και ο στρατός. Τα άλλα τα άλογα. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Τέλεια. Τουλάχιστον έχασε τη μία τη μονάδα, πάμε να δούμε τώρα για την άλλη τη μονάδα. Μην δυσανασχετείτε. Δεν βλέπω να... Ωχωχωχω. Oh, 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 oh. 37 έμεινε. Έλα, για λίγο θέλει. Είναι έτοιμος. Κόκκινος είναι. Κόκκινο, κόκκινο. Έλα ρε. Τέλος. Μεγάλο κέρδος αυτό. Πίσω. Πίσω, boys. Να πάνε γρήγορα. Γενικά πάντως αυτό που μου αρέσει με τα κανόνια, δεν ξέρω βέβαια αν συμφωνείτε, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι η διασπορά. Τον από τις οβίδες, το οποίο κάνουν πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, ας τους ισιώσουμε λίγο και άλλο λίγο προς τα έτσι. Όχι, ας ισιώσουμε αυτούς τους τρεις. Πάμε λίγο γρήγορα. Να φτιάξουμε και αυτά τα δύο κανόνια. Τώρα αυτοί εδώ πέρα πώς πεθάνανε. Από εμάς σκοτωθήκανε. Τέλος πάντων. Οπα. Μάλιστα.
Σε βλέπω τώρα, αλλά πάμε έτσι. Αυτό είναι το καλό, ότι έχουμε το κέρδος με τα κανόνια. Αυτό το κέρδος με τα κανόνια τώρα. Αρχίζουν τώρα, βαράνε τα πάντα. Πολύ καλά πάμε. Φεύγουν από εδώ, βαράνε. Εδώ είναι τα άλογα. Τι έκανε αυτός με τα άλογα? Έχει αυτό το κολπάκι που είναι πάρα πολύ καλό, το οποίο τους τετραγωνίζει. Σαν να λέμε τετραγωνίζουμε το κύκλο. Και βαράνε και προς τις τέσσερις κατευθύνσεις. Έλα ρε boys. Λοιπόν, άρα τους παίρνουμε αυτούς τώρα, τους βάζουμε έτσι εδώ. Α. Είχαμε, εντάξει, μικρές απώλειες. Πάντα τα κανόνια. Άσαμε τα κανονάκια μας. Να φέρουμε τα άλογα να βοηθήσουν εδώ στη μέση. Ωραία μου, πάντα τα κανόνια. Έλα, έλα, τρέχουμε. Άλλες φορές τα παίρνω τα κανόνια και τα βάζω όλα στη σειρά, όλα στη σειρά. Απλά τώρα είχαμε αυτό το μείον. Πού είναι τα άλογα? Ένα ντου εδώ, να δεις πως θα γίνεις. Έτσι. Άγιος Στρατηγούλης. Αυτοί βαράνε από εκεί. Τέλεια. Καλό, άμπραβο, αυτό είναι ότι πάει και αυτό.
Ναι. Σχετικό είναι αυτό. Έτσι. Μας αποδεκάτησε πάντως, μας έκανε ζημιά κι αυτός. Αρκετή θα έλεγα. Ας τους κλείσουμε κι αυτούς λίγο προς τα εδώ. Πάμε ρε αγόρια. Εντάξει, αυτοί αλλού νταλού είναι, άντε γεια. Τόση ώρα δεν βαράνε αυτοί. Λέω κι εγώ. Θα πρέπει να βαράγανε. Α, τώρα βαράνε. Κατευθείαν, ορίστε. Κατευθείαν. Εσύ εκεί. Και εσύ επαέ. Βαράτε εκεί, και αυτή κατευθείαν. Δηλαδή τόση ώρα, έλα πίσω, πίσω, πίσω. Άντε, κάνουμε end battle, άντε. End battle. Heroic victory κιόλας. Ο στρατηγός του νομίζω όμως έζησε. Δεν πειράζει. Πάντως ωραία μάχη. Θέμα αν τι έγινε τώρα, δεν ξέρω και πόσα, αν τα χάσαμε τα κανόνια τα δύο. Για να δούμε. Α, το ένα χάσαμε μόνο. Σκοτώσαμε 2.243 και έχει μείνει με 395. Όπα, όχι. Όχι. Ωχ, μάνα μου. Λοιπόν, εδώ κάνουμε ένα save. Οπωσδήποτε. Ωραία. Και πάμε να κάνουμε και αυτή τη μάχη. Και ελπίζω να μας πάει καλά. Το μόνο αρνητικό είναι ότι είναι με τα βουνά εκεί που έχει λίγο υψωματάκι και δημιουργεί ένα πρόβλημα, ένα θεματάκι. Θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Μπορώ να το κάνω πιο κλειστά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει πολλούς. Μέσα αυτοί που θα έρθουν είναι το θέμα. Άρα όπως είναι εδώ η πόλη, αν έρθει από εδώ, μπορεί να έρθει από εδώ. Για να δούμε. Είχε να κάνω πιστοχώρηση. Δεν θυμάμαι. Πάντως το έχουμε το save. Εδώ είμαστε. Α, έχει εδώ το ύψωμα, άντε τώρα να βάρσουν τα κανόνια. Λοιπόν, α, εμάς μας έβγαλε εδώ μέσα. Ω, τέλεια. Λοιπόν, άρα θα τραβηχτούμε πίσω. Θα τραβηχτούμε πίσω. Λοιπόν, κανόνια στη μέση. Τέσσερις μονάδες
4 μονάδες εδώ. Τα άλογά μας εδώ. Άλλο ένα άλογο θα βάλουμε από εδώ. Και κλασικά ο στρατηγούλης στη μέση. Έλα στρατηγέ μου. Πάμε. Το μεταξύ αρκετές φορές την πατάω με αυτό το πράγμα. Ξεχνάω να τους ξεπεζέψω. Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Ας τους κάνουμε control και ένα να τους ομαδοποιήσουμε. Το είδατε το γέλιο, έτσι, από πίσω. Και έρχεται και φορτσάτος κιόλας. Πώς την έκανε τώρα έτσι τη δουλειά. Φου. 21. Α, ναι, είναι, αυτή είναι η χτυπημένη και μπροστά είναι ο κανονικός ο στρατός. Μάλιστα. Άρα μπορούμε με τα άλογα να κάνουμε ένα ντου. Μπράβο. Με τα άλογα να κάνουμε ένα ντου πριν έρθουν οι υπόλοιποι. Το πεζικό είναι αυτό που λέμε ότι τους αφήνουμε, τους άφησα και έχει ας πούμε μία μονάδα, δύο μονάδες γεμάτες. Αυτό είναι. Θα το ξέρω την αλήθεια, μην την ξανακάνουμε. Έλα, έλα, γεια σου. Γεια. Πάει λοιπόν αυτή η μονάδα. Τέλεια. Πάμε να φάμε εδώ τους 21 και εδώ είναι άλλοι 22. Και τώρα αρχίζουμε τα κυνηγητό. Λοιπόν. Θα τους βάλουμε αυτούς τώρα, πώς θα τους βάλουμε. Και λοιπόν, τρέχουμε, τρέχουμε. Ναι, ναι. Τα άλογα κάνουν δουλειά εδώ. Έφυγε και εκείνη η μονάδα. Έχει τη δυνατότητα και αυτή με αυτό εδώ το κουμπάκι. Όχι. Αυτό εδώ. Το κουμπάκι. Γυρίζει μπρος πίσω. Νομίζω. Ποιο είναι. Ε...
πίσω. Να το, το έκανε. Όχι. Για να δούμε. Τα άλογα, γρήγορα τα άλογα, γρήγορα. Στρατηγό μας. Πατήσαμε. Η εγχείρηση που λέει πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Τελειώνουν και αυτοί να πάρουν μετάλογα, να έρθουν για βοήθεια. Ωραία, τέλεια. Σπάγαμε και αυτούς. Τέλος και αυτή και ντου τώρα. Να τους κλείσουμε. Βλέπουν εδώ τι γίνεται και πάμε γρήγορα, γιατί ο στρατηγός, αυτοί φεύγουν από εκεί. Πίσω, έλα γρήγορα. Λίγο πιστοχώρηση δεν βλέπει. Εδώ τους έχουμε περικυκλώσει τελείως. Για να δούμε αν την προλάβουμε. Όχι, δεν την προλάβαμε τελικά τη μονάδα μας. Τη χάσαμε τελείως. Φέρουμε τώρα και τα άλογα, όχι ότι είναι και πολλά. Ντου στο στρατηγό του. Ντου. Κοκκίνησε. Έλα. Our men are
Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει, κατευθείαν κοκκινήσαν όλα τα πάντα, κατευθείαν δρόμο όλοι. Γρήγορα τα άλογα μέσα από τη μέση πυρός. Αχ, χάσαμε τη μόνα, δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Απόλυες αρκετές. Πάει και αυτή η μονάδα. I know. Ξέρουμε. Πάει και αυτός. Βλέπουμε αναπληρώνει το ηθικό γιατί βλέπουν ότι έρχονται για να τους υποστηρίξουν. Πιστεύω να αντέξει τώρα. Εδώ το ίδιο. Βλέπουμε αναπληρώνει το ηθικό τους. Τώρα που θα αρχίσει να βαράνε. Παράτε ρε. Έτσι. Για να δούμε. Να το. Αυτά είναι. Το θέμα είναι να φύγει η σημαία, να χαθεί τελείως η μονάδα. Ναι. Έφυγε και αυτού. Είχε στρατό εδώ, έχει στρατό. Αλλά τώρα είναι περικυκλωμένη. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Continue ή end battle. Άντε κάνει end battle. Ωραία. Παιδιά, πώς σας φάνηκαν οι μάχες? Δεν περίμενα ότι θα κερδίσω. Με την καμία όμως. Βέβαια, θα μπορούσα να κάτσω πίσω, να μην κάνω τίποτα, να παίρνω εμπόριο, να βγάζω λεφτά και να αφήνω τους γύρους να περνάνε για να καλυτερεύω την οικονομία μου και το στρατό. Αλλά εντάξει. Ουρα. Lost. Μείνανε μόνο 288. Και μένα 439. Αυτός έφυγε. Ωραία. Αν και σκέφτηκα να κάνω κάτι. Λοιπόν, έχουμε λεφτά τώρα. Σκέφτηκα να τους κάνω ειρήνη. Για να δούμε. Υπογράφηκε. Άρα υπογράψαμε την ειρήνη. Request.
trade. Ωραία. Άψογα. Μπράβο. Και αναγκαστικά κατευθείαν, όπως βλέπουμε, τραβηχτήκαμε πίσω. Αυτομάτως. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για αυτή τη φορά. Απολαυστικό, με δύο καλές μάχες. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εγώ. Ας κάνουμε εδώ φυσικά, όπως έχουμε πει πάντα, ένα save. Και βέβαια τώρα τι γίνεται. Κάνουμε οπισθοχώρηση ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε πάλι στρατό. Αυτός έχει αποδεκατιστεί και να του κάνουμε πάλι ντου. Έτσι κι αλλιώς στρατός υπάρχει εδώ, όπως βλέπουμε. Αρκετός στρατός. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Και θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.